Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κατερίνα Παναγοπούλου. Θα συντονίσω τη συζήτηση με τον Υπουργό Τουρισμού, κύριο Χάρη Θεοχάρη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Παίρνω τη σκυτάλη τη συζήτηση. Θα συζητήσουμε για τους ψηφιακούς νομάδες. Το κρίσιμο είναι με ποιους τρόπους μπορεί η Ελλάδα να ανταγωνιστεί τις άλλες χώρες στην προσέλκυση ταλέντων. Τώρα, ειδικά που η τηλεργασία έχει αυξηθεί και δίνονται αυξημένες δυνατότητες, το ερώτημα είναι. Για ποιο λόγο να μην έρθει κάποιος να δουλέψει στην Ελλάδα ή έστω να μείνει στην Ελλάδα και να δουλεύει ψηφιακά σε άλλες χώρες. Να ξοδεύει δηλαδή τα χρήματα που βγάζει σε άλλες χώρες, να τα ξοδεύει στην Ελλάδα. Θέλουμε να βρούμε λοιπόν τι κίνητρα και τι πλεονεκτήματα μπορεί να δώσει το ελληνικό κράτος στους ψηφιακούς νομάδες, προκειμένου να αποφασίσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Καταρχάς, να πούμε ότι οι ψηφιακοί νομάδες, όσοι μπορούν να εργάζονται απομακρυσμένα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μπορεί να είναι υπάλληλοι μιας εταιρείας, μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με έρευνες. 4,8 εκατομμύρια ανεξάρτητοι εργαζόμενοι σήμερα περιγράφονται ως ψηφιακοί νομάδες. Αφού λοιπόν πολλοί δουλεύουμε ψηφιακά, ταξιδεύουμε, τώρα ειδικά με το lockdown όλο και περισσότεροι το κάνουν αυτό, γιατί να μην καταφέρουμε να τους φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτά θέλουμε να μας απαντήσουν και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, πριν όμως να βάλω κάποιους αστερίσκους και μετά θα κάνουμε και μια συζήτηση μαζί του, διότι μπορεί η Ελλάδα να θέλει να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες, ωστόσο η γραφειοκρατία παραμένει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ένας ξένος δύσκολα βγάζει αφημί, δύσκολα βγάζει άμκα. Εξακολουθεί αυτό να είναι ένα τροχοπέδι και αποτρεπτικός παράγοντας. Σε αυτή την κατεύθυνση της προσέλκυσης, επειδή έχουμε και μία υπέροχη χώρα, υπέροχα νησιά, υπέροχα μέρη, για παράδειγμα, μία από τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα εμφανίστηκε στη Λέσβο, επίσης στη Ρόδο εξελίσσεται αυτό. Θα μας τα πει καλύτερα ο Υπουργός Τουρισμού, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε αυτήν την κατεύθυνση, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Κύριε Θεοχάρη, σας δίνω το λόγο για την εισήγησή σας και μετά να κάνουμε και μία συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παναγοπούλου και φυσικά τους διοργανωτές του Delphi Forum για αυτή την πολύ επίκαιρη συζήτηση. Ήδη θέσατε το λόγο για τον οποίο είναι επίκαιρη η κουβέντα η οποία κάνουμε σήμερα. Γιατί ακριβώς ενώ αυτή ήταν μια τάση που τη βλέπαμε να αναπτύσσεται σταδιακά και σιγά σιγά και καμιά φορά να αναπτύσσεται σε μια ελίτ αν θέλετε από την άποψη. Την επιχειρηματική ή των αυτοαπασχολούμενων ή ακόμα και των εργαζόμενων δεν ήταν δηλαδή, ας το πούμε απλά ελληνικά, mainstream τάση για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Η πανδημία έχει επιταχύνει τα πράγματα. Το να δουλεύουμε από το σπίτι πια είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει επενδύσεις ώστε να υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα και αυτή η διαδικαστική ενσωμάτωση των απομακρυσμένων συνεργειών και εργασίας ανθρώπων που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και προφανώς αυτές οι επενδύσεις ήρθαν για να μείνουν. Άρα θα δούμε μια τάση που έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ λόγω της πανδημίας και όταν αφαιρεθούν οι πιέσεις της πανδημίας να παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό και να την βλέπουμε εντυνόμενη τα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο, αν θέλετε, στο οποίο πρέπει να συζητήσουμε ή για ποιο λόγο πρέπει να συζητάμε. Πριν όμως πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα για το digital nomads, αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα διαχωρισμό, γιατί δεν είναι μόνο οι digital nomads αυτοί οι οποίοι μένουν σε μια χώρα και θέλουν να ξοδέψουν, αν θέλετε, τα χρήματα, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά, που εισπράττουν σε μια διαφορετική χώρα. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες και καλό είναι να τις έχουμε και αυτές υπόψη. Υπάρχουν πρώτον οι επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν τις επενδύσεις τους, έχουν φορολογικά κίνητρα να πάνε σε μια χώρα, συνήθως για κάποια χρόνια, και επιλέγουν με τα κριτήρια φυσικά του πόσο ευχάριστο είναι σε συνδυασμό με την φορολογία την οποία θα πρέπει να πληρώσουν για το παγκόσμιο τους εισόδημα. Υπάρχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι το ευρύτερο silver tourism, δηλαδή οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από 6 μήνες κάθε χρόνο σε μια χώρα, συνήθως έχοντας αγοράσει ένα σπίτι ή έχοντας κάνει έτσι μακροχρόνιες δεσμεύσεις για να μπορούν να έρχονται και να επανέρχονται. Είναι φυσικά οι οικογένειες ή άτομα που φέρνουν τη φορολογική τους βάση στην Ελλάδα για διαφόρους λόγους και είναι και οι digital nomads που είναι πιο
η νεότερη γενιά, πιο mobile είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως η δουλειά τους μπορεί να γίνει απομακρυσμένα και μπορεί και να ελεγχθεί απομακρυσμένα, δίνοντας τα παραδοτέα τους ή, εν πάση περιπτώσει, κάνοντας τη δουλειά τους από οπουδήποτε στον κόσμο. Το Υπουργείο μας, λοιπόν, και η κυβέρνηση στο υψηλότερο επίπεδο, άκουγα προηγουμένως τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον Άλεξ Πατέλη, ο οποίος έχει προσωπικά εμπλακεί σε όλες τις διαδικασίες για να προσελκύσουμε τους digital nomads, είναι από τις υψηλές προτεραιότητες της χώρας μας να προσελκύσουμε αυτού του είδους τους ανθρώπους. Ένας τουρισμός πολύ ενδιαφέρον και φυσικά το κύριο κριτήριό του, εκτός από το να είναι ευχάριστη χώρα, που αυτό το είπατε προηγουμένως πολύ καλά, η χώρα μας είναι πολύ ευχάριστη για να ζει κανείς ή για να περάσει ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ, είναι φυσικά τα αντικίνητρα της γραφειοκρατίας, της υψηλής φορολογίας και οτιδήποτε άλλο, και τα όποια κίνητρα θεσπίζονται. Η χώρα μας έχει θεσπίσει πρόσφατα κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων, οι οποίοι θα πληρώνουν για 7 χρόνια 50% του εισοδήματός τους, και αυτό θεωρούμε ότι ήδη έχει αρχίσει σε κάποιο βαθμό να αποδίδει και θα συνεχίσει να αποδίδει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα, κύριε Θεοχάρη, σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού που έχετε κάνει προκειμένου να προσελκύσετε ψηφιακούς νομάδες στη χώρα μας. Πράγματι, το Υπουργείο Τουρισμού προφανώς θέλει να ενισχύσει την προσέλκυση των αυτού του είδους του τουρισμού, των ανθρώπων που θα έρθουν και θα μείνουν, ας πούμε, για ένα εξάμηνο σε μια χώρα, να ξοδέψουν τα χρήματά τους και να συνεχίσουν. Και έχουμε δει ότι υπήρξε μια τάση για τις καραντίνες, να το πω έτσι, πολλών επαγγελματιών να τις περνάνε σε ελληνικά νησιά ή στην ελληνική ενδοχώρα, παράδειγμα στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε άλλο. Αυτό ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη. Αλλά υπάρχουν και οι πιο πρωτοπόρες δράσεις που τις παρακολουθούμε και τις συντονίζουμε ή τις υποβοηθούμε, αν θέλετε, σε τοπικό επίπεδο. Αναφερθήκατε στη Ρόδο, η οποία αποτελεί, ας το πούμε, ένα πρότυπο συνεργασίας με το παρατηρητήριο ψηφιακών ομάδων, ώστε να προσελκύσει εργαζόμενους. Αναφερθήκατε στις ομάδες που είναι στη Λέσβο, στις ομάδες που είναι στην Κρήτη. Όλες αυτές οι δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και φυσικά, αυτό που εμείς κάνουμε είναι να κοιτάμε τον διάλογο, να βλέπουμε, να παρακολουθούμε τι είναι αυτά τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά που σας είπα. Φυσικά ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο και ένα σημείο στο οποίο η χώρα μας είναι πίσω, ως τώρα τουλάχιστον, είναι το κριτήριο της συνδεσιμότητας. Προφανώς οι ψηφιακοί ομάδες χρειάζονται γρήγορες συνδέσεις για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους απομακρυσμένα, για να μπορούν να έχουν τα δεδομένα και τα στοιχεία σαν να ήταν στην εργασία τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα βήματα που ήδη έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση με το 5G και την γρήγορη θεσμοθέτηση αρχικά σε δεύτερο χρόνο τις άδειες που δόθηκαν μέσω του διαγωνισμού και τώρα πια έχει περάσει στον ιδιωτικό τομέα η πρωτοβουλία της υλοποίησης των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν, είναι δείγμα του πόσο γρήγορα η χώρα μας έχει κινηθεί και πρέπει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Εμείς, λοιπόν, έχουμε ήδη συστήσει μια ομάδα που δουλεύει έντονα για να φτιάξει ένα στρατηγικό πλάνο του πώς μπορεί η χώρα μας όχι μόνο πρόσκαιρα ή ευκαιριακά λόγω της πανδημίας να προσελκύσει ανθρώπους, αλλά να το κάνει αυτό σε ένα βάθος χρόνου με στρατηγική. Και συγχρόνως αυτό περιλαμβάνει και ένα προωθητικό πλάνο με δράσεις και ενέργειες που εντάσσονται μέσα στο συνολικό διαφημιστικό πλάνο της χώρας μας από φέτος κιόλας, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους ψηφιακούς νομάδες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της συνδεσιμότητας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας εναντίον ανταγωνιστικών χωρών που προσπαθούν να προσελκύσουν ψηφιακούς νομάδες. Και να σας πω γιατί σας το ρωτώ αυτό. Είδαμε ότι με μία κακοκαιρία μείναμε χωρίς ρεύμα κάποιες μέρες. Κάποιος ξένος που θέλει να έρθει εδώ να ζήσει και να εργάζεται ως ψηφιακός νομάς, τι πλεονεκτήματα μπορείτε να του πείτε ότι θα συναντήσει στη χώρα μας προκειμένου να έρθει σε εμάς και όχι σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Πράγματι, το πρώτο και όμορφο κριτήριο είναι ότι ξυπνάμε χαμογελώντας. Είναι μια χώρα που σου προκαλεί
διάθεση. Είναι μια χώρα στην οποία μπορείς πολύ να περάσεις πολύ ευχάριστα το χρόνο σου, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί από παντού, τι θα κοιτάξει? Θα κοιτάξει πρώτα απ' όλα αν έχει τις προϋποθέσεις να εργαστεί. Δηλαδή θα δει 5-10 μέρη, αν έχουν τη συνδεσιμότητα που είπαμε, αν έχουν του παρέχουν τη δυνατότητα ακόμα και της χρονικής ώρας και ζώνης, έτσι, διότι προφανώς θα πρέπει να κάνει κάποιες συναντήσεις, να συμμετέχει σε κάποιες κοινές διαδικασίες με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην δουλειά του, και προφανώς αυτές δεν μπορούν να γίνονται στις 3 τα μεσάνυχτα, στις 4 τα μεσάνυχτα. Αυτό είναι η πρώτη προϋπόθεση. Εδώ είναι σημαντικό αυτό που λέτε, προφανώς οι παθογένειες να εξαλειφθούν σταδιακά. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι η χώρα μας είναι στην καλύτερη των καταστάσεων. Σας μίλησα για τη συνδεσιμότητα του 5G. Θα μας βάλει ψηλά στην κατάταξη, αλλά όταν υλοποιηθεί. Τώρα, αν δείτε σε κάποιους δείκτες που μετράνε τις χώρες ανάλογα με τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν ψηφιακούς ομάδες, είναι προφανές ότι δεν είμαστε στους υψηλότερους δείκτες, γιατί ακόμα είμαστε με το 4G, το οποίο μέχρι ένα σημείο μπορεί να τους υποστηρίξει. Άρα, το να λύσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό, που έχουν σχέση με την σιγουριά που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στον τουρίστα ο οποίος μένει για αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι οι υποδομές που του προσφέρουμε θα είναι εκεί στη θέση τους και ότι θα είναι ικανές, αρκετά γρήγορες, αρκετά φτηνές κιόλας, γιατί προφανώς δεν μπορεί να είναι πανάκριβες, πρέπει να έχει νόημα και οικονομικό για κάποιον άνθρωπο να έρθει εδώ. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι τα φορολογικά κίνητρα. Πάρα πολύ σημαντικό στην επιλογή. Τα πλεονεκτήματα εδώ της χώρας μας με τις τελευταίες νομοθεσίες αυτής της κυβέρνησης είναι εμφανή και νομίζω ότι αρχίζουν και δουλεύουν, όπως είπα. Και το τρίτο, αν θέλετε, μεγάλο πλεονέκτημα που έχει μια σχέση πιο επίκαιρη, πιο χρονικά επικεντρώνεται στο σήμερα, όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν το προσέξουμε, μπορούμε να χτίσουμε και να το κρατήσουμε ως πλεονέκτημα και μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα και μακροπρόθεσμα, είναι η επιτυχής υγειονομική κατάσταση της χώρας μας. Το γεγονός ότι με επαγγελματισμό αντιμετωπίσαμε, με ένα εθνικό σύστημα υγείας που δεν κατέρευσε, με τα κρούσματα που κρατήθηκαν χαμηλά, με τους θανάτους αντίστοιχα, διότι προφανώς αυτή την περίοδο είναι κρίσιμος παράγοντας για να επιλέξει κάποιος να πάει. Δεν μπορεί να πάει σε μια χώρα στην οποία δεν ξέρει κανέναν, ενδεχομένως να μην μιλάει και τη γλώσσα και να νιώθει ανασφαλής. Αλλά από την άλλη, αυξάνει και το soft power, αυξάνει και το brand της χώρας, η δουλειά που έχουμε κάνει. Άρα, αυξάνει και την ελκυστικότητα της χώρας για να έρθει κάποιος. Αν λοιπόν αυτός ο επαγγελματισμός που επιδείξαμε στην υγειονομική αντιμετώπιση επεκταθεί και στα προβλήματα που αναφέρατε προηγουμένως, επεκταθεί και σε άλλους παράγοντες, νομίζω ότι αυτό αυξάνει το soft power, την ήπια ισχύ της χώρας και την ελκυστικότητά της. Τέλος, τι άλλο ζητάμε, και κλείνω με αυτό, ξέρω, πολιτισμός, διασκέδαση, δυνατότητα να περάσεις όμορφα, διότι προφανώς δουλεύεις κάποιες ώρες τις ημέρες, κάποιες ώρες όμως πρέπει να περνάς όμορφα. Η χώρα μας, η Αθήνα μας, πολλές πόλεις προσφέρουν και σύγχρονο πολιτισμό και τέχνες και αρχαίο πολιτισμό, μια σειρά δηλαδή από πράγματα που ένας πολίτης του κόσμου, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η digital nomads είναι πολίτης του κόσμου, είναι αυτά που ζητάει. Και έρχονται και πολλά ερωτήματα. Πράγματι, έχουμε μέρη υπέροχα που μπορεί κανείς να έρθει και να εργαστεί στη χώρα μας. Ωστόσο, θα επανέλθω στα προβλήματα. Βλέπω και ερωτήματα που έρχονται. Για παράδειγμα, λέει, σε νησιά του Αιγαίου δεν πρέπει να αναβαθμιστούν βασικές αρχές όπως η υγεία, η εκπλοϊκή σύνδεση, η εκπαίδευση, διότι καμιά φορά και αυτά είναι τροχοπέδι σε κάποιον να πάρει την απόφαση να έρθει στην χώρα μας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο είναι και πρακτικό και για εμάς. Ποιο είναι το συνολικότερο όφελος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα από την ενίσχυση του τεχνολογικού τουρισμού? Πράγματι, έχουν οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν δίκιο. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το είπα προηγουμένως, για να μπορεί κάποιος να μείνει σε έναν τόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτές οι προϋποθέσεις είναι προϋποθέσεις του να κάνουμε ένα μέρος έτσι πολυσύχναστο ή να το πιο συνδεδεμένο. Δεν θα το συνέδεα με αυτό. Πολλές φορές οι digital nomads
ψάχνουν για το διαφορετικό, για το alternative. Η κοινότητα στη Λέσβο προφανώς δεν διαλέγει μια περιοχή η οποία είναι πολύ συχνά συνδεδεμένη με ακτοπλοϊκά ή μια γνωστή τουριστικά περιοχή. Ψάχνουν το κάτι άλλο, γιατί είναι προφανές ότι όταν μένεις σε έναν τόπο 6 μήνες θέλεις να το γνωρίσεις πιο βαθιά. Δεν είναι ο τουρισμός των 5 ημερών, των 7 ημερών, των 10 ημερών. Είναι μια βαθιά σχέση με τον τόπο. Σε κάνει πρεσβευτή της χώρας αν όλα πάνε καλά. Αντίστοιχα, σε κάνει δυσφημιστή της χώρας αν περάσεις πολύ άσχημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάνει να μαθείς σε βάθος μια χώρα και να αποκτήσεις μια σχέση με τον πολιτισμό της. Άρα, το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι φυσικά οι υγειονομικές υποδομές. Δεν μπορείς να πας κάπου που να νιώσεις ανασφαλής. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν είναι απαραίτητο το να υπάρχει η τρομερή οδική ακτοπλαϊκή σύνδεση που θα φέρει και τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, κάθε φορά που αυτά ανοίγουν, οι μεγάλοι δρόμοι ή τα συχνά δρομολόγια φέρνουν και τον πολύ κόσμο που δεν είναι πάντοτε το ζητούμενο για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί θέλουν και λίγο να μπορούν να απολαύσουν και ένα ηλιόλουστρο βασίλεμα από μια σκοπιά μοναχική, καμιά φορά. Η Ελλάδα τι έχει να κερδίσει από τον τεχνολογικό τουρισμό? Ναι, με ρωτήσατε προηγουμένως και παρασύρθηκα από τις ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη. Πράγματι, παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό. Εγώ θα σας πω μόνο μια εκτίμηση του MIT Enterprise Forum, ότι αν η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μια χρονιά και αν αυτοί έχουν μια μέση παραμονή των 6 μηνών, η χώρα θα μπορούσε να ωφεληθεί 1,6 δις έσοδα σε μια χρονιά. Αυτό για να το βάλουμε με νούμερα που τα καταλαβαίνουμε, γιατί 1,6 δις τι είναι? Είναι 2,5 εκατομμύρια τουρίστες της μιας εβδομάδας. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τουρισμού το οποίο θα μπορούσε να προσθεθεί ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο ποσοστό του να προσθεθεί στο ήδη πολύ επιτυχημένο υπόλοιπο μοντέλο του τουρισμού με τις διάφορες τουριστικές κατηγορίες που έχουμε. Νομίζω ότι το καλύτερο μας το φυλάγατε για το τέλος, κύριε Υπουργέ, με το ποσό. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Το ποσό που μας είπατε ζαλίζει πραγματικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Συγχαρητήρια και για το έργο που κάνετε συνολικά, αλλά και σε αυτή την κατεύθυνση. Και να παρακολουθήσουμε τώρα το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι ζωντανά μαζί σας, γιατί την ίδια στιγμή συμμετέχω στη τηλεδιάσκεψη για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προετοιμάζει το Σύνοδο Κορυφής που έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μια εξαιρετικά σοβαρή ατζέντα, ιδιαίτερα στα θέματα της αντιμετώπισης της πανδημίας και την κατάσταση με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει και την πολιτική των εμβολιασμών, αλλά και σταδιακά θα ανοίξει. Γιατί φαίνεται ότι διανύουμε τα τελευταία βήματα μιας πολύ δύσκολης διαδρομής που διήρκησε ένα χρόνο, στέρισε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε από κοντά, έπληξε πάρα πολύ τις μετακινήσεις, τραυμάτισε το τουριστικό μας προϊόν και δημιούργησε τεράστια προβλήματα, οικονομικά προβλήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη απέναντι σε αυτή την πρόκληση ανταποκρίθηκε με επάρκεια. Και ανταποκρίθηκε γιατί και από την αρχή της πανδημίας προσπάθησε και συντονίστηκε στα θέματα της διανομής του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού, αλλά γιατί στη συνέχεια έκανε πράξη κάτι πρωτοφανές. Πήγε και αγόρασε για λογαριασμό των Ευρωπαίων πολιτών, των 550 εκατομμυρίων, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων από όλες τις εταιρείες οι οποίες φιλοδοξούσαν να βγάλουν εμβόλια για την αντιμετώπιση του COVID. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίστηκαν οι Ευρωπαίοι πολίτες και σταμάτησαν οι εθνικοί ανταγωνισμοί για την προμήθεια των εμβολίων. Και παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το πρώτο διάστημα, φαίνεται ότι η διάθεση των εμβολίων πλέον έχει αρχίσει να ομαλοποιείται και οι στόχοι που έχουν τεθεί για εμβολιασμό του συνόλου του ευρωπαϊκού πληθυσμού στο τέλος του καλοκαιριού μπορεί και να επιτευχθούν. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να προχωρήσουν και άλλα στοιχεία αυτής της ατζέντας, όπως είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμό που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και βεβαίως θα δώσει μια όθηση στην
στο άνοιγμα του τουρισμού που φιλοδοξούμε να γίνει με ασφάλεια, αλλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα τεράστιο πακέτο στήριξης της χυμαζόμενης και πληττόμενης ευρωπαϊκής οικονομίας, το πακέτο ανάκαμψης, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο η χώρα μας ωφελήθηκε πάρα πολλά. Έχουμε στη διάθεσή μας από το πακέτο ανάκαμψης 32 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ σε επιδοτήσεις και δάνεια και άλλα περίπου 41 από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να αξιοποιήσουμε την επόμενη τριετία και εφταετία ανάλογα για να μπορέσουμε να φέρουμε πραγματικά μια ισόρροπη και ουσιαστική ανάπτυξη στη χώρα μας. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, ένα τόσο μεγάλο πακέτο πρέπει να το διαχειριστούμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και χωρίς την ελαφρότητα του νεόπλουτου, όπως πολύ σωστά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών, πέρα από την πετυχημένη αυτή διαπραγμάτευση που σήμερα έχει περάσει στο θέμα του Υπουργείου Οικονομικών για το πώς θα διατεθούν, αλλά την πετυχημένη διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αποκτήσει η χώρα μας πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια, θέλουμε να βοηθήσουμε την ανάταξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προσθέτοντας καινούργιες υπηρεσίες σε αυτούς που θέλουν να μας επισκεφτούν. Ήδη προχωρήσαμε στην Business Visa, μία βίζα που αφορά τον επαγγελματικό χώρο, τους ανθρώπους του επιχειρήν που θέλουν να προσκαλέσουν με συνοπτικές και γρήγορες διαδικασίες ανθρώπους από άλλες πλευρές του κόσμου για με τους οποίους θέλουν να αναπτύξουν εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Υιοθετήσαμε την βίζα, τη student visa των φοιτητών, για να μπορέσουν ξένοι πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει η χώρα μας και για πολιτισμό αλλά και για τουρισμό. Και βέβαια προχωράμε σε μία πολιτική απέναντι σε αυτούς που θέλουν να εγκατασταθούν στη χώρα μας και δεν εμπίπτουν βεβαίως στην κατηγορία των παράνομων ή παράτυπων μεταναστών, αλλά σε αυτούς που θέλουν να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο βιοπορισμού και τόπο διαμονής όσο βιοπορίζονται στο εξωτερικό και παράγουν στο εξωτερικό, αυτή τη λογική του Blue Carpet Policy. Δηλαδή, μία άνετη, άμεση, λειτουργική και ψηφιοποιημένη διαδικασία μέσα από την οποία όλοι οι ψηφιακοί νομάδες, οι άνθρωποι που με ένα λάπτοπ στα χέρια μπορούν και συμμετέχουν στο οικονομικό γίγνεσθε, είτε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, είτε σε άλλες υπηρεσίες, είτε στις digital υπηρεσίες, να έρθουν να εγκατασταθούν στη χώρα μας. Γι' αυτό και είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες και βάζοντας στο πλαίσιο τις ψηφίδες που αποτελούν αυτή την ολοκληρωμένη μας προσέγγιση. Άνθρωποι υψηλού εισοδήματος που παράγουν και λειτουργούν στην παγκόσμια οικονομική σφαίρα, που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν το καλό και φιλικό περιβάλλον της χώρας ώστε να ζουν και να απολαμβάνουν όχι μόνο τις καλές μας κλιματολογικές συνθήκες αλλά και ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, να έρθουν να εγκατασταθούν στη χώρα μας. Αυτή η πρόκληση γίνεται ακόμα πιο μεγάλη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Brexit, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποφασίσει να φύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία για λόγους πρόσβασης στο ευρωπαϊκό σύστημα και θέλουν να βρουν τον νέο τόπο εγκατάστασης. Παράλληλα, εξετάζουμε και τρόπους μέσα από τους οποίους και οι Βρετανοί, που σήμερα έχουν περιουσία στη χώρα μας, είτε σπίτια, σκάφη, και θέλουν να παραμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, να μπορέσουν να το κάνουν και αυτό. Γι' αυτό και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και απόδοσης, αλλά και η αναβάθμιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου του ΙΠΕΞ, θα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πιστεύουμε ότι το Υπουργείο των Εξωτερικών δεν ασχολείται μόνο
με τα μεγάλα και σοβαρά θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά πρέπει να είναι και αυτό ένα παραγωγικό Υπουργείο, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που έχει στο να διευκολύνει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα της χώρας μας, να διευκολύνει στην καλύτερη προβολή της και βέβαια να διευκολύνει μέσα από τις διαδικασίες του στην πρόσβαση σε αυτό που λέμε διαμονή στην Ελλάδα. Και αυτή θα γίνει πράξη όταν ολοκληρώσουμε αυτές τις παρεμβάσεις σαν μια συνολική πολιτική που θα καλωσορίζει και θα λέει καλώς ήρθατε σε όλους τους ξένους που θα θέλανε τελικά να εγκατασταθούν εδώ. Καλή συνέχεια στη συζήτησή σας και με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω στη συνέχεια τις δικές σας παρεμβάσεις. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Να κρατήσουμε αυτό το οποίο είπε, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι μόνο για τα μεγάλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για αυτά σαν αυτό που συζητάμε σήμερα, και μακάρι η χώρα μας πράγματι να καταφέρει να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό και πράγματι να τα πάμε καλά σε αυτό το θέμα, διότι το ποσό το οποίο μπορεί να προκύψει ως όφελος για τη χώρα μας είναι πραγματικά πολύ υψηλό. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και τον Υπουργό Τουρισμού, κύριο Χάρη Θεοχάρη, και να ευχηθούμε και φυσικά το Delphi Forum για τις πάντα παραγωγικές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που διοργανώνει, και να δώσουμε τη σκητάλη στο επόμενο πάνελ.